Πάμε στον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου, τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, προκειμένου να μας μεταφέρει τα προβλήματα τα οποία έχουν καταγραφεί μέχρι και αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Καλησπέρα. Τι έχουμε, πού εντοπίζονται τα περισσότερα προβλήματα? Κύριε Παναγιώτοπουλε, προβλήματα, μικροπροβλήματα, θα πούμε έτσι για τώρα, για την αρχή, γιατί δεν έχει εξελιχθεί ακόμα το μεγάλο κύμα της κακοκαιρίας. Από ό,τι δείχνουν τα φαινόμενα, και απόψε θα συνεχιστεί ο χιονιάς. Τα προβλήματα είναι το ότι σε μερικά ποιμιοστάσια, δηλαδή σε μερικούς κτηνοτρόφους, δεν είναι δύσκολη, είναι δύσκολη η πρόσβαση, δηλαδή, του κτηνοτρόφου προς τα ζώα. Έχουν πιαστεί ζώα προς τα πάνω, δηλαδή στον ορεινό όγκο του Ξυλωρίτη. Προσπαθούμε όλοι, και, δηλαδή όλοι μαζί, να δούμε πώς θα βοηθήσει ο ένας τον άλλο. Πιστεύω ότι αύριο θα προχωρήσουν πιο πολύ τα μηχανήματα, δηλαδή να καθαρίσουν τους δρόμους, διότι είναι ποιμιοστάσια, δηλαδή μάντρες που δεν μπορεί να εισχωρήσει, δηλαδή ο κάθε κτηνοτρόφος, για να βρει τα ζώα του ή και ακόμα για να πάει η τροφή. Βλέπουμε ότι η νέα κακοκαιρία, η Μπάρμπαρα που μας επισκέφθηκε, σε άλλους είναι ευχάριστη, σε άλλους είναι δυσάρεστη. Διότι για εμάς τους κτηνοτρόφους η παραγωγή θα γίνει τεράστια μειωμένη, διότι έχει πάρα πολύ ψύχος. Και θα έχει και επιπτώσεις, δηλαδή, στα αρνιά που έχουν πάρα πολλά πρόβατα τώρα, αυτή την εποχή που γεννάνε. Ναι. Δηλαδή, δυστυχώς θα έχουμε φαινόμενα που τα μικρά αρνιά που γεννιούνται, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, θα σοφούν. Συνήθως και από την εμπειρία σας, αυτές τις περιπτώσεις, κατά κάποιο τρόπο είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση και η προσέγγιση ενός κτηνοτρόφου στο κοπάδι του, έτσι δεν είναι? Βέβαια, είναι δύσκολη. Δηλαδή, σε τέτοιες κλιματικές συγκυρίες, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μιλούμε για ένα επάγγελμα, το έχουμε ξαναπεί και το έχουμε ξαναθίξει από τις εκπομπές σας, που έχει μεγάλη κακουχία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο κτηνοτρόφος περνά μια τεράστια δοκιμασία και μεγάλη εμπειρία, ας το πούμε έτσι, για να μπορεί να τα καταφέρει όσον αφορά στο επάγγελμα που ξέρει, και για να επιβιώσει, αλλά και για να σώσει την περιουσία του, έτσι. Μάλιστα. Η προτροπή σας στους συναδέλφους σας ποια είναι, κύριε Παπαδάκη? Η προτροπή, κοιτάξτε να δείτε, η προτροπή μου στους συναδέλφους είναι να προσέχουν. Δεν χρειάζεται ο καθένας, δηλαδή, να έχει θαραλέα ψύχωση πάνω του, δηλαδή να πει όχι, θα πάω και ξέρω εγώ. Μεγάλη προσοχή, μεγάλη ψυχραιμία. Προς Θεού, μην έχουμε απώλειες ανθρώπινες. Αυτό θέλω εγώ να τους καλέσω να προσέχουν, και δηλαδή να έχουμε πρώτα στο μυαλό μας. Πρώτα προπορεύει η ανθρώπινη Σωστά. ζωή και μετά όλα τα υπόλοιπα. Και μετά ξεκινάει, κύριε Παπαδάκη, μια συζήτηση αν υπάρξουν απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, πώς θα πρέπει και ποιες οι συνθήκες και ποιες διαδικασίες που πρέπει να τρέξουν για να αποζημιωθείτε, βέβαια, αυτή την περίοδο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, αυτά θα τα δούμε μετά την Πέμπτη. Δηλαδή, μετά την Πέμπτη θα αρχίσει ο κάθε κτηνοτρόφος να μετράει τις απώλειες που έχει, να δούμε πόσα ζώα είναι εγκλωβισμένα και πού είναι, διότι δεν είναι και εύκολη, δηλαδή, η πρόσβαση στο κάθε κτηνοτρόφο. Και η καταγραφή, σωστά. Σωστά. Ναι, να καταγράψει, δηλαδή, τι απώλεια έχει και τι δεν έχει. Μάλιστα. Θα τα δούμε, βέβαια, μετά την Πέμπτη. Θα τα πούμε. Να μην υπάρχουν απώλειες στο κάθε κτηνοτρόφο καθόλου. Θα τα πούμε προς το τέλος της εβδομάδας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη. Καλά, ευχαριστούμε πολύ.